όπου συνάντησα τη Χριστίνα Κουλουμπή, την γνωστή ηθοποιό και σκηνογράφο, είναι η κόρη της Κάρμεν Ρουγκέρι. Μας υποδέχεται λοιπόν στο σπίτι της και μιλάμε για όλα. Μας μιλάει για τον Αλέξη Γεωργούλη, γιατί συνεργάστηκαν στον Εραστή Δυτικών Ποραστίων, είχαν παίξει μαζί. Η ίδια δηλώνει, φοβάται, λέει, ότι αληθεύουν οι καταγγελίες για τον Αλέξη Γεωργούλη. Και μιλάει για κάποιο συνεργάτη που της είχε φερθεί πολύ άσχημα στο παρελθόν και ήταν ο λόγος που σταμάτησε την τηλεόραση, να δουλεύει δηλαδή σε τηλεοπτικές σειρές. Χριστίνα, γεια σου. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε συναντώ και σε ευχαριστώ που μας υποδέχεις στο σπίτι σου. Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που ήρθατε. Έχεις περάσει και από την τηλεόραση. Πώς ήταν η εμπειρία σου? Ήταν μια παρέα παιδιών στην ηλικία μου. Υπήρχε έτσι μια θεότητα και εκεί. Στη συνέχεια δεν είδα να είσαι σε πολλές τηλεοπτικές σειρές. Υπήρχε ένα συνεργάτη που δεν τον ήθελα. Δεν μ' άρεσε ο τρόπος που μου συμπεριφερόταν και όχι μόνο σε μένα και σε άλλους. Οπότε εκεί σταμάτησε. Θέλω να σε ρωτήσω για τον Αλέξη Γεωργούλη. Νιώσα πάρα πολύ άσχημα. Χρειαζόμαστε οι άνθρωποι να υπάρχουν κάποια όρια. Όταν αυτά καταρρύπτονται, χρειάζεται τσεκούρι. Φοβάμαι ότι είναι αλήθεια όλο αυτό, γιατί έχω ακούσει ότι υπάρχουν αποδείξεις. Το καταδικάζω με όλη μου την δύναμη. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει σεβασμός από άνθρωπο σε άνθρωπο. Θα μπορούσε όλοι να είμαστε θύματα. Φοβάμαι ότι η εξουσία πολλές φορές δίνει η εξουσιολαγνία γενικά και η αίσθηση ότι κάτι είμαι, είναι πολύ άσχημο πράγμα. Δηλαδή είναι απαράδεκτο και το νιώθω πραγματικά μια κραυγή μέσα μου να λέει η Παναγία μου σεβασμός. Δεν είναι δυνατόν. Εσύ επειδή είσαι και η κόρη της Κάρμεν Ρουγκέρι, αυτό σου έχει λειτουργήσει και αντίστροφα αρνητικά? Ναι, σαφέστατα. Μπορεί κάποιος να με έχει αντιπαθήσει χωρίς να με έχει δει. Αλλά ή να με έχει συμπαθήσει χωρίς να με έχει δει. Πώς είναι να δουλεύεις με τη μητέρα σου? Η αγάπη που υπάρχει μεταξύ μας μας ελευθερώνει. Είμαι πολύ ευτυχισμένη που δουλεύω μαζί της. Σου έδινε κάποιες συμβουλές η μητέρα σου? Το χρόνο που εγώ έφυγα από τη σχολή δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Ήταν λίγο πιο και καλυμμένα. Δηλαδή δεν είναι ότι είχα μια μητέρα που μου έλεγε πρόσεχε παιδάκι μου και όλα αυτά. Δηλαδή, όχι. Έχεις νιώσει ποτέ άβολα, σε ρωτήσεις ότι γιατί δεν έχεις κάνει οικογένεια, που μπορεί να σου λένε, όχι, επειδή πολλές φορές το συνδέουν? Δεν έχω νιώσει καθόλου άβολα. Θα μπορούσα να έχω κάνει οικογένεια, δεν έκανα, δεν έτυχε. Θα ήταν πάρα πολύ όμορφο να έχω. Πιστεύω ότι είναι πολύ όμορφο που δεν έχω, γιατί νιώθω ότι είναι όλοι τους παιδιά μου, κατάλαβες. Θεωρείς ότι είναι στερεοτυπικό αυτό που λένε ότι μια γυναίκα ολοκληρώνεται, είναι ευτυχισμένη όταν έχει οικογένεια? Εγώ δεν το βλέπω, ούτε το εισπράττω στο βλέμμα των άλλων ότι «Α, δεν έχει κάνει οικογένεια». Καθόλου. Πες μου σε τι φάση επιτυχαίνουμε. Ήθελα να σου πω και να μοιραστώ μαζί σου πόσο σημαντικό ήταν για μένα το ότι έφτιαξα τις εικόνες του μικρού πρίγκιπα. Συνηθίζω να λέω ότι ο μικρός μου πρίγκιπας ήταν ο μικρός μου σωτήρας. Γιατί μέσα από την τέχνη, μέσα από τις ζωγραφιές μου, ουσιαστικά σώθηκα. Δηλαδή πέρασε η πανδημία και έμεινα καλά στα μυαλά μου. Ετοιμαζόμαστε για την περιοδία μας. Ουσιαστικά το παραμύθι χωρίς όνομα, η παράσταση που είχαμε όλη την προηγούμενη χρονιά στο θέατρο Κιβωτός και που την αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος, αυτή την παράσταση την ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα. Καλή επιτυχία στην περιοδία τους και πολύ... η ίδια η μαμά της. Είναι η ίδια, όσο μεγαλώνει πιο πολύ.